Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να κάνω επιγραμματικά ορισμένα σχόλια για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και αυτόν τον καταιγισμό της διαφήμισης μέσα από κυρίως φιλοκυβερνητικά έντυπα και γενικότερα μαζικά μέσα ενημέρωσης. Πρώτον, οι όλες εξαγγελίες δεν αναπληρώνουν ούτε στο ελάχιστο τις απώλειες εισοδήματος που έχουν οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα. Απλά, ένα παράδειγμα, 6% σε ορισμένες συντάξεις, ενώ ο πληθωρισμός, μόνο ο πληθωρισμός τρέχει με 12%, 11,5-12. Άρα, τι αναπλήρωση στα ενεργειακά. Κύριε Γεραπετρίτη, θα πληρώσετε να αλλάξουμε τους καυστήρες και να βάλουμε πετρέλαιο, πέρα από όλα τα υπόλοιπα? Γιατί αυτό μας ζήτησε σήμερα ο κύριος Πέτσας. Ότι αλλάξτε και βάλτε πετρέλαιο. Πρώτα αλλάξτε, βάλτε φυσικό αέριο. Τώρα αλλάξτε, βάλτε πετρέλαιο. Λοιπόν, το κονδύλι. Επί τη παλάμη και ούτω βοήσεων. Δεύτερο, οι εξαγγελίες... ναι, θα τα πληρώσετε για να αλλάξουμε τους καυστήρες. Μάλιστα. Δεύτερο, αγροτικός τομέας. Οι εξαγγελίες δεν καλύπτουν ούτε στο ελάχιστο την τεράστια αύξηση που έχουν στα καλλιεργητικά εφόδια, συνολικά, για να μην τρώω το χρόνο, οι αγρότες και όπως επίσης και στις ζωοτροφές και σε άλλα, στην ενέργεια κλπ, οι κτηνοτρόφοι είναι μηδενικά. Και μηδενικά κυριολεκτικά. Είχατε τάξη 130, δίνετε 90. Και δεν ξέρουμε ακόμα και με τι κριτήρια. Τρίτον, πολύ γαλαντόμα η κυβέρνηση, κύριε Γεραπετρίτη. Πάρα πολύ. Από πού τα δίνετε αυτά, αλήθεια? Τα δίνει η κυβέρνηση από πού? Από τη φορολογία των εφοπλιστών? Από τη φορολογία των ενεργειακών κολοσσών? Από τη φορολογία των τραπεζών, των μεγαλεμπόρων? Όχι. Μνημόσυνο με ξένα κόλληβα. 4,5 δις είναι οι φόροι περισσότεροι από όσους προβλέπατε. Από πού είναι αυτοί οι φόροι? Είναι ως 4,6. Με ανάπτυξη. Ποια ανάπτυξη μας δουλεύετε τώρα? Ξέρετε από πού είναι? Ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου, ανεβαίνει ο ενιαίος φόρος κατανάλωσης. Τι μας λέτε τώρα, τι μας κάλυκαν αυτά? Ανεβαίνει ο φόρος, ναι ή όχι? Ακριβαίνουν τα τρόφιμα, μεγαλώνει ο ΦΠΑ. Από εκεί τα μαζέψατε και από εκεί τα μαζέψατε και τα υπόλοιπα μέχρι τα 13 δις που λέτε είναι από το πράσινο ταμείο το περιβόητο, δηλαδή από τις τσέπες των καταναλωτών. Κυρίως, όχι κυρίως, ουσιαστικά, απόλυτα θα έλεγα, από τα λαϊκά στρώματα που πληρώνουν το 70% που δίνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό και από τα ευρωπαϊκά ταμεία, από τα λεφτά των άλλων λαών, και τα υπόλοιπα που έρχονται στο λογαριασμό για τις ΑΠΕ, τις οποίες ΑΠΕ διαφημίζεται ότι θα έχουμε φτηνή ενέργεια. Ιδού τα αποτελέσματα. Και αφήστε τώρα περί του πολέμου. Δεν ισχύουν, γιατί άρχισε πολύ πιο πριν. Επομένως, αυτό που χρειάζεται είναι η ένταση των αγώνων για να μπορέσουν οι εργαζόμενοι και ο κόσμος της δουλειάς συνολικά να αναπληρώσει όσο μπορεί με σκληρούς αγώνες αυτά που έχει χάσει αυτό το διάστημα.